φίλοι, εδώ από Χριστού του Αγίου Νικολάου. Όπου σήμερα για την 12η αγωνιστική της Master League, οι Buzzer Eaters αντιμετωπίζουν τους Brazzers Brichters. Οι Buzzer Eaters από τη μία με ρεκόρ 2-8, κοντά στους Brazzers Brichters, οι οποίοι μετρούν 4 νίκες και 5 ήττες στο πρωτάθλημα της Master League. Είναι για τους σημερινούς γηπεδούς, οι οποίοι ξεκινούν με Αρβανίτη, Δεδεμάδη, Δανιά, Κάφτα και Ρίζο στην πεντάδα τους. Από την άλλη έχουμε Δημητριάδη, Ζώτο, Πίλτσι, Πολυχρονόπουλο και Χώτη Τρυπακό στην πεντάδα των Brazzers Brichters. Ένα σούτ από τη γωνία, άστοχο όμως από τον Ζανιά. Έχουμε εξαιρετικό rebound ωστόσο στην συνέχεια για καλάθι του Αρβανίτη, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ στη σημερινή αναμέτρηση. Θα κάνει το 2-0. Πολυχρονόπουλος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μέσα στη γωνία Ζώτου θα εκτελέσει για τρεις στο σίδερο η μπάλα και στην συνέχεια σε άσπρα χέρια Ζανιάς. Άφησε έξω τριπόντια εκτέλεση, τώρα έξω και η Αρβανίτη ξανά για το 5-0. Τι πάει πίσω από τα 6-75 τώρα για το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Πολυχρονόπουλος οργανώνει για τους Brazzers Brichters. Παίρνει ξανά τριπόντι εκτέλεση, άστοχο όμως για τους φιλοξενούμενους. Κλέψει ο Πολυχρονόπουλος από τα πληματίνη πάσα του Ζανιά. Θέλει να φτάσει κοντά, αφήνει έξω σουτ για τρεις από τον Ζώτο. Ακόμα ένα άστοχο σουτ πίσω από τα 6.75 για τους Brazzers Brichters. Ζανιάς Πίλτσης είναι μπροστά του. Προσπαθεί να περάσει για τον Αρβανίτη, συνεργάστηκαν άψογα οι δυο τους, κόβηκαν στη συνέχεια από τον Τρυπακό. Δημητριάδης έχει χώρο για να πάρει και αυτό στο σουτ, αλλά είναι ίδια η καταλήξη όπως με τα προηγούμενα. Έτσι παράμενε στο 0 οι φιλοξενούμενοι. Ο Αρβανίτης συγκρούστηκε με δύο αντιπάλους. Πριν και όμως την πάσα για τον Δεδεμάδη. Προσπαθεί αυτός να βρει λίγο χώρο. Βάλα στα χέρια του Ρίζου. Στα 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνει το ρολόι παρολίγο να σκοράρει και λες να αυτό το δύσκολο σουτ. Αρβανίτης ένα επιθετικό rebound. Την μπάλα φεύγει στο πλάι. Έχει πατήσει και γραμμή αν δεν κάνω λάθος ο Δεδεμάδης. Ενώχουμε και ένα γρήγορο time-out. Επιστροφή στην δράση έπειτα από το time-out που είχαμε νωρίτερα. Ο Πολυχρονόπουλος με την μπάλα στα χέρια πίνει έξω. Μια τρίποντη εκτέλεση, άσχετο όμως θα τον πιστεύω. Ζώτος θα το πάρει και αυτός σουτ, αυτό θα μπει στο καλάθι. Ο Τρυπάκος όμως ακολούθησε τη φάση και θα φέρει για τους πρώτους πόντους για τους Buzzers. Έτσι 5-2 λοιπόν τώρα. Ρίζος αλλά έτσι στον Δεδεμάδη και πάλι Ρίζος θα το πάρει από την κορυφή. Δεν βρίσκει στόχο, με φόρο ο Αρβανίτης. Ο Δημητριάδης όμως θα βγει νικητής. Πολυχρονόπουλος, περνάει το κέντρο. Συνήθως πιστεύω, σηκώνεται εκείνος από το πλάι, δεν παίρνει το καλάθι. Παραμένει το 5-2, 6-40 πριν την ολοκλήρωση του 12 λεπτού. Δεδεμάδης. Καφκάς. Ρίζος τώρα, ο Αρβανίτης ζήτησε και πήγε μπάλα σε εκείνον. Δημητριάδης είναι πάνω, τον παίζει καλή άμυνα. Ο Ρίζος ακολούθησε την πορεία της μπαλάς, αστόχησε. Αλλά βρέθηκε στο παρκέ και κέρδισε το φαουλ τελικά από τον Τρυπακό. Πρώτο μαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Και πρώτες βολές επίσης στο μάτς. Με τον Ρίζο να βρίσκεται τώρα στη γραμμή, να έχει στοχή στην πρώτη. Χάνει την δεύτερη, έχει στο 6-2 το σκορ. Πολυχρονόπουλος.
δεν σε κάνει νόημα σε εκείνον την κυμπάλα. Ζώτος θα εκτελέσει για 3 μέσα. Στοχή με το 6-5. Ουσιάζουν στον πόντο πλέον οι Brothers Richters με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Ζώτου. Δεμάδης με το άξιο Κάφκας. Κράτησε εκείνος και πήρε και την προσπάθεια. Δεν θα του κάνει το χάτηρη μπάλα. Παλεύει ο Ρίζος, ο οποίος κλείστηκε. Δημητριάδης πάει δυναμικά, αλλά έχει κάνει το δεύτερο ομαδικό των Brothers Richters. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Δημητριάδης θα περάσει εκτός. Στην θέση του πέρασε ο Άγγελος Τρυβακός. Ρίζος ένα μακρινό σουτ. Δεν βρίσκεται καν σε φάνη μπάλα. Μπάλα στα χέρια ο Πολυχρονόπουλος για να φτιάξει αυτή την επίθεση. Θα λίγο να του φύγει. Λιτώνει τα βήματα, συνεχίζεται κανονικά η δράση. Φτάνει κοντά ο Πολυχρονόπουλος, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ρίζος πήρε και ευκαιρία τώρα να πάει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. Θα τα καταφέρει μια χαρά. 8-5. Πήγαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Βάκος από κοντά δίνει τη λύση. 8-7. Το έκλεψε ο Πολυχρονόπουλος, αλλά έχει κάνει φάουλο παίκτης των φιλοξενούμενων. Δύο αλλαγές τώρα για τους Brothers Richters. Ο Γρηγορακάκης πέρασε στο ματς. Όπως και ο Μποτζαρίς. Λεμάδης αφήνει στον Ζανιά. Και πάλι δε Δεμάδης στα αριστερά η μπάλα. Βανίτης θα περάσει. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλο που στους διαιτητές. Στην επαναφορά τώρα η Αύστρη. Με επίθεση 14 δευτερολεπτών. Ρίζος πήρε στο τρίποντο. Πάσα πίσω από την πλάτη Κάφκα στο σπίτι, ωραία. Κάνει ένα περίεργο σουτ, έχει μείνει κοντά, αλλά έχει κάνει βήματα. Είναι το λάθος εδώ από τους buzzer eaters. 4-20 πριν τελειώσει το πρώτο δεκαλεπτό της αναμέτρησης. Κάναμε το 8-7 ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν το πρώτο τους προβάδισμα στην αναμέτρηση. Δεν θα έρθει όμως τον Γρηγορακάκη. Το rebound όμως ξανά η μπάλα στον ίδιο, θα κοπεί αντικανονικά. Το foul έχει γίνει από τον Αρβανίτη. Έτοιμος ο Γρηγορακάκης στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 8-7. Χάνει και την δεύτερη. Ευκαιρία όμως νέα για τους Brothers Richters. Γρήγορα και Κάκης μαζεύει. Μπότσαρης επιχειρεί μια δυνατή πάσα, η οποία δεν περνάει όμως από τον Ρίτσο. Ο Πίλτης τώρα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει του Πολυχρονόπουλου. Θα και πάλι δυναμικά, αλλά θα αυτή και αυτή τη φορά δεν βρίσκει τον στόχο. Δεν βερνούνται τώρα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ερβανίτης δίχως αντιστάσεις θα εκτελέσει για 3. Το rebound στα χέρια του Γρηγορακάκη. Πιντζής. Είναι στον Γρηγορακάκη. Αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από την καλή άμυνα του αντιπάλου του. Συνθήκε και αυτή η άμυνα από τους Άστρους. Ζανιάς, έχει κάνει βήματα.
Μεγάλησε σταθερό το πόδι του. Και έτσι έγινε η παράβαση για τους buzzer beaters. Ο Παυλόπουλος για τους άσπρους. Ο Πελτζής. Ποτσάρης. Φτάνει κοντά, μπαίνει στα αριστερά. Τον πιστεύω. Πας απέναντι για τον Πίλτσι. Και πάλι πιστεύω θα το πάρει αυτή τη φορά το σουτ. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν βρήκε στόχο. Μάζεψε ο Δρυβάκος. Στάει ο Βαρακάκης. Τώρα θα πάει μπαλά σε εκείνον. 7 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Δρυβάκος θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο μέσα. 8-10 περνούν μπροστά για πρώτη φορά σήμερα. Οι φιλοξενούμενοι. Με την τρίποντη εκτέλεση του Άγγελου Δρυβάκου. Θα αφήνει να προλάβει ο Γουνισέας, αλλά η μπάλα έχει καταλήξει ήδη εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιστεύω! 2-28 ακόμα στο πρώτο δεκαλεπτό. Πίλτσις. Ο Ροδρυβάκος και αφήνει έξω, ο Μπότσαρης είναι ολομόναχος. Είναι πολύ ασυμμετωσή του. Θέλει ξέρει πολύ προσπάθειά του και έτσι παρέμεινε το 8-12 στο σκορ. Ο Ροδεμάδης. Πάσα στην κορυφή για τον Βουνισέα. Ο Μανάς έχω τρίποντο στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά για τους Buzzer Eaters. Ο Αρβανίτης έχει κάνει το φαουλ τώρα. Τα λέει και με τον ρέφερι. Στο μάτς πέρασε ο Παναγιωτίδης τώρα για τους Buzzer Eaters. Πήρε την θέση του Αρβανίτη. Φίλτσις. Θα έχει η πάσα του. Έγκρεψε ο Παναγιωτίδης. Μια γρήγορη επίθεση για τους Buzzer Eaters, αλλά άστοση παράλληλα. Ευκαιρία τώρα να τρέξει στο δικό του συνδυασμό. Οι Brothers Pictures έμεινε μπαλά στα χέρια τους. Μπότσαρης εκτελεί, ούτε τώρα θα βρει το φόλ. Ενώ ο Πίλτσις στη συνέχεια θα κάνει το φόλ στον Παναγιωτίδη. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ενώ έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Brothers Pictures. Γι' αυτό οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Ενώ όπως έλεγα, ο Ζώτος έχει πατήσει πάρει και τώρα για τους φιλοξενούμενους. Παναγιώτης βάζει την πρώτη και φέρνει το μάτι στον ποντό. Θα βάλει και την δεύτερη για το 10-10. Ζανιάς και πάλι στο μάτς για τους Buzzer Eaters. 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στην ισοπαλία βρισκόμαστε. Μποτσάρης. Πίλτσις. Ψάχνει την πάσα, βρήκε τον Ζώτο. Εκτελεί για τρεις αυτός και το βάζει. 10-13. Ζανιάς αφήνει δίπλα του, η μπαλά φτάνει τώρα στον Ρίζο. Θέλει να απαντήσει αυτό στο τρίποντο, πηγαίνει την μπαλά. Είδαμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης της πρώτης περίοδου, μας φορείτε. Ο Τσάρης με φόρα προς τα μέσα, έψαξε την πάσα για τον Γρηγορακάκη, δεν πέρασε όμως. Ζανιάς τώρα κατεβάζει την μπαλά. Θα φτάσει κοντά, ωραία. Βρήκε τον συμπέκτη του όμως από κοντά ο Βινισιάς, δεν μπορούσε να βρει στόχο. 35 δευτερόλεπτα ακόμα, έχουν άλλα δύο φαουλ να δώσουν οι άσπροι. Θα γίνει τώρα το τρίτο ομαδικό από τον Ρίζο. Ρίζο στην επαναφορά, αφήνει στον Πίλτσι. Λίγο να κάνει, δίνει τη μάχη του, δεν μπορεί να γίνει από εδώ της μπάλας, αλλά αυτή
είχαν μείνει στα χέρια των Brazil Richters, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν επίθεση. Πίλτσις. Στέκεται ο Δρυβάκος. Με άστοχο στο σούτ, 18 δευτερόλεπτα όλα για τους Brazil Richters. Παυλόπουλος στον Βουνισιά για εκείνος έξω, θα αφήσει τον Ζανιά. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Τα βήματα εδώ από τον Παναγιωτήδη. Έτσι αφήνει 3,8 στο ρολόι για τους Brazil Richters. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, υπενθυμίζω. Πίλτσις. Τα 2 δευτερόλεπτα. Θα περάσει, δεν γίνεται το φάουλ. Θα εκτελέσει τέλος και θα το βάλει. Δεν τον έκοψε κανένας. Βρήκε και χώρο για να σουτάρει και εκτέλεσε ο Πίλτσις για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο 10-15. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 10-15 βρισκόμαστε. Με τους Brazil Richters να έχουν πάρει τώρα μια διαφορά 5 πόντων. Δεν μπορεί να την αυξήσει. Από τα αριστερά εκεί για να γραφώ στην μπάλα. Και στην συνέχεια κέρδισε και το φάουλ. Κάνει ο Βουνισιάς. Στη γραμμή ο Μπότσαρης για να εξοχή στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη. Με το 10-17. Το 10-10 έχουν κάνει ενθερή 0-7 οι Brazil Richters. Ζανιάς. Με επιλογές αφήνει στον Βουνισιά. Αυτός τσεκάρει γύρω του. Ρίζος Θεραπηρές στα 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εκτελέσει, θα γυρίσει, δεν βρίσκει στόχο. Ανανεώνεται όμως το ρολόι. Και στη συνέχεια έχουμε το σφύριγμα για φάουλ από τον Μποτσαρή. Προσωματικό αυτό και για τους Brazil Richters. Έτοιμος ο Ρίζος στην γραμμή για την πρώτη από τις δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 11-17. Πολυχρονόπουλος. 30 αφήνει στη γωνία, παίρνει ξανά. Γορακάκης έκοψε ο Δημητριάδης, εκτέλεσε και ο Λαζέμπρη και στόχο. Ξανιάς επιχείρη να βρει γρήγορα τον Ρίζο, αλλά είναι και ο Ζώτος για να κόψει. Ο Τσαρίς δεν παίρνει την εκτέλεση, πάσα κάτω από τα πόδια. Πολυχρονόπουλος του φύγει η μπάλα. Εκτέλεσε και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ρίζος σκέφτηκε για λίγο να του περάσει τη μακρινή πάσα, δεν ήθελε να το ρισκάρει όμως. Τώρα θα βρει όμως εξαιρετικά, θα τον βρει τελικά. 13-17. Ό,τι δεν έκαναν στην αρχή της φάσης, το έκαναν στη συνέχεια οι δυο τους. Και έτσι η συνεργασία έφερε τους δύο πόντους για να μειώσουν στους 4 τώρα οι Brazil Richters, οι οποίοι θα κλέψουν κιόλας. Ζανιάς αφήνει στον Κάφκα, αυτός θα περάσει στο κέντρο. Θα δώσει και πάλι στο συμπαίκτη του. Θα περάσει πάσα του Ζανιά, αλλά έχουμε πόδι από τον Γρηγορακάκη. Βουνισέας. Ρίζος πάει αντίθετα από το σκριν, θα περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα. Ζώτος έρχεται το χέρι του. Και έτσι έκανε και το δεύτερο ομαδικό για τους Brazil Richters.
σε πρώτη βολή, 14-17. Νωρίτερα έβαλε τη μία ο Ρίζος, τώρα θα βάλει και δύο για το 15-17. Ο Χρονόπουλος, 7.50 ακόμα για το φινάλι του πρώτου χρόνου. Στα δεξιά Ζώτος θα αφήνει τώρα στον Γενόπουλο. Ζώτος θα εκτελέσει 15-20. Ρίζος, Ζανιάς, Γενόπουλος, αφήνει πάνω του. Πάσα στη γωνία, τρίποντη εκτέλεση τώρα και για τους Χαζερίτερς. Ο Παυλόπουλος βρίσκει στο χωκί αυτός για το 18-20. Τριάδης. Ο Ζώτος κάνει την κίνηση ο Γρηγορακάκης για να πάρει. Πάσα στην άλλη πλευρά, Βιενόπουλος, ακόμα ένα μακρινό σούτ, άστοχο αυτή τη φορά όμως. Ζανιάς. Εκτελέσει για τρεις της μπάλας στο σίδερο. Μάζεψε ο Παυλόπουλος. Ο Πολυχρονόπουλος εξχωρείται, φτάνει μέχρι το τέλος. Κήρυξε ο Κάφκας εκεί στην άμυνα. Του έκανε το φάουλ για να τον στείλει τώρα στη γραμμή των βολών. Από δύο ομάδες. Ο Πολυχρονόπουλος έτοιμος στη γραμμή. Στοχό στην πρώτη. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, ίδια κατάληξη, 18-22. Ζανιάς. Μονησέας. Ρίζος θέλει να αλλάξει κατεύθυνση. Καλή άμυνα όμως από τον Πολυχρονόπουλο. Θα εκτελέσει ο Ρίζος. Νομίζω πως εδώ νομίζω ότι θα πάρει και φάουλ. Η κατοχή παραμένει στους buzzer beaters. Ο Μουσέας. Έχει βάλει πλάτη τον Δημητριάδη. Ρίζος στα 7 δευτερόλεπτα. 5 τώρα θα γυρίσει ο ίδιος, θα πάρει ένα σούτ υποπίεση, θα εκδοχίσει όμως, 20-22. Γενόπουλος αφήνει στον Πολυχρονόπουλο. Στέκεται από κοντά, Γρηγορακάκης παλεύει για το rebound, το οποίο θα καταλήξει τελικά σε χέρια παιχτών των άσπρων. Ρίζος ολομόναχος. Να σημαδέψει, δεν εκμεταλλεύτηκε όμως αυτή την ευκαιρία του. Ο Πολυχρονόπουλος τρέχει στην άλλη πλευρά, Γρηγορακάκης πήρε και πήγε με δύναμη προς τα μέσα για το 20-24. Στο συν 4 πλέον οι Brazzers Pictures. 5 και 17 να απομένουν ακόμα για την ολοκλήρωση και του δεύτερου δεκαλέπτου. Σχαστή πάσα, πολύ ωραία συνεργασία για τον Ρίζο, ο οποίος έφτασε μέχρι το καλάθι για το 22-24 και πάλι ο Ρίζος είναι αυτός που δίνει τη λύση για τους buzzer beaters. Πλησιάζει και πάλι την ομάδα του στο τρίποντο. Γιαννόπουλος στον Ζώτο. Πάλι Γιαννόπουλος στην άλλη πλευρά, 9 δευτερόλεπτα για τους Brazzers Pictures. Ζήτησε ο Δημητριάδης, ο οποίος έκανε κίνηση κοντά τώρα στην αντιπαλή ρακέτα. Για αυτή και την μπάλα εντός αυτής, 22-26 και πάλι στο συνδέστερο φιλοξενούμενη. Ζανιάς, πάρει το τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Ο Γρηγορακάκης είναι εκεί για να μαζέψει και θα δεχτεί και το φάουλ τον Μουνισέα. Και ο Δεμάδης και η Αλβανίτης επιστρέφουν για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη έχουν στο μάτς και πάλι τον Πίλτσι όπως και τον Φώτη Τρυβακό. Ζώτος και εκτέλεσε από το πλάι, αλλιώθηκε όμως η προσπάθεια του τον Κάφκα.
Ντάνις έκανε την προσπίση, αλλά έκανε και βήματα επίσης. Περιστροφή για να ξεφύγει Καφκάς. Ωραία πάσα για τον Παναγιωτίδη. Αδεχτεί το φαουλ εκείνος. Ένα φαουλ που έχει γίνει ψηλά στην προσπάθειά του για το καλάθι. Και θα τον στείλει έτσι στην γραμμή των βολών. Άγγελος Ριβάκος επιστρέφει στο μάτς. Εδώ και ο Φράζερ Σπίκτερς. Ενώ έχει περάσει πιο πιστεύω τώρα στο παρκέ. Και η πρώτη βολή από τον Παναγιωτίδη. Τώρα εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή 0-2. Βίλτσις. Πήρε ο Τριβάκος. Τώρα σταματάει την τρίπλα να ζητήσει παίκτη. Πιστεύω είναι στη γωνία. Πάσα του δεν θα βρει κάποιον σε παίκτη. Πάει την μπάλα ο Πίλτσις και έτσι θα γίνει στον προς πίσω. Τσανιάς. Κοιτάει ο Καφκάς με σωμένο το χέρι του. Η μπάλα θα πάει στον Αρπανίτη, ο οποίος θα το πάρει το σούτ και από την κορυφή. Είναι αεροβολό όμως. Λίγο να γίνει και νέο λάθος. Πίλτσις. Και πάλι ο Τριβάκος. Ο Φώτης Τριβάκος πήγε με φόρα προς τα μέσα. Δεν μπορούσε όμως να βρει κάποια εκτέλεση, καθώς στους δύο χέρια έξωθηκα μπροστά του και τον έκοψαν. Κάφκας, εξαιρετική ασίστ από τον Ζανιά, που δώσε μισό καλάθι για το 24-26. Και πάλι πλησιάζουν οι buzzer eaters. Αυτή την εξαιρετική συνεργασία των δύο. Γενόπουλος, Τριβάκος, Μπίλτσι, ωραία προσποίηση. Έφτασε κοντά, πιέστηκε, αλλά σκόραρε. 24-28. Δανιά τώρα. Δύο κύκλοι για το φινάλε της τέταρτης περίοδου. Άφησε εξαιρετικά τώρα στον Αρβανίτη, δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα του συμπαίκτη του εκείνος. Γιονόπουλος, θα βγει στην άλλη πλευρά, έχει επιστρέψει η άμυνα των άσπρων. Ροπίλτσις, πιστεύω θα εκτελέσει χωρίς κάποιον πάνω του. Ριβάκος κυνηγά τη φάση και προλαβαίνει την μπάλα που περάσει στο κέντρο. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Brothers Pichters. Ο Γιονόπουλος παίρνει το σκρίν, αφήνει στον Τριβάκο από το ύψος της βολής, εκείνος θα στοχίσει. Να και 45 ακόμα. Ζανιάς. Δεδεμάδης, πάνω του ο Πίλτσις. Ζανιάς. Στέκεται, εκτελεί στα 8 δευτερόλεπτα, κολλάει μπάλα στο Στεφάνι. Το Μελάκι δείχνει buzzer eaters. Σωμάτς τώρα ο Βουνισιάς για τους άσπρους. Παίρνει ο Ζανιάς και εκτελεί αμέσως. Παναγιωτίδης έκλεψε. Έχει γίνει και φάουλ επίσης από τον Τριβάκο. Εκτέλεση της μπάλας από 30 ομαδικά για τις δύο ομάδες. Μπάλα έξω στον Ζανιά. Κάνει και το σκριν. Αρβανίτη στην κορυφή. Στα δευτερόλεπτα Δεδεμάδης θα εκτελέσει. Έπεσε πάνω το Πίλτσις, το κρέμισε. Και έτσι θα τον στείλει τώρα στη γραμμή των βολών για τρεις ελεύθερες βολές. Κυρία Γιάννα, μέσω τρίποντο για τους buzzer eaters. Μπορεί να τους φέρει και πάλι σε απόσταση αναπνοής. Να
ομάδες 25-28. Κάνει την δεύτερη. Βάζει την τρίτη, 2 στις 3, 26-28 δευτερό. Φίλτσις, Ροδρυβάκος και Νόπουλος ανάμεσα από τρεις. Μάχες για το rebound τώρα, νικητές οι φιλοξενούμενοι. Ροδρυβάκος στη γωνία. Και Νόπουλος προσπαθεί να βρει διάδρομο. Πιστεύω θα εκτελέσει είναι για δύο το σούτ πατώντας. Το πιστεύω βρήκε στόχο. 26-30 τώρα, 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεύτερη περίοδο. Παναγιωτίδης τελεί από την κορυφή, δεν βάζει όμως την άμεση στο σου του. Καλήγη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιαννόπουλος Αρβανίτης πάει προς τα πίσω για να πάει Παναγιωτίδης τώρα πάνω στον Γιαννόπουλο. Φίλτσης είναι στον πιστεύω. 14 για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Φίλησε στον Γιαννόπουλο, έχει βρεθεί στην πλάτη της άμυνας, ωραία, γύρισε εδώ η μπάλα στην επίθεση των Brother Pickers. Ένα δευτερόλεπτο, θα βάλουν επίθεση οι διαπαιδούσεις και τελειώνει έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 26-30. Εδώ στο πλήστο του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκαλεπτό του μάτς που βρίσκεται στο 24 του Plazos Brickheads, οι οποίοι προηγούνται με 26-30. Ο Τριάδης βρίσκει την πάσα για τον πιστεύω. Πολύ χρονόπουλος πάει από τα αριστερά στα 6 δευτερόλεπτα, γρήγορα κάτι θα σηκωθεί, βάλα στο σίδερο όμως. Ζανιάς. Ο Δουνησίας έφτασε κοντά, σκόραρε κιόλας. 28-30. Γιαννόπουλος αφήνει στον Πολυχρονόπουλο, θα πάρει τώρα ξανά. Είναι το κλέψιμο από τους άσπρους. Ευκαιρία ακόμα και για το προσπέρασμα. Ζανιάς να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν θα καταφέρνει όμως με αυτό το σου τριών πόντων. Κοτσάρης. Ο Μητριάδης δεν επέλεξε τον Γιαννόπουλο, επιλέγει να πάει μόνος προς τα μέσα. Η κατοχή παραμένει στους Brothers Brickheads. Αλλά η άμυνα ήταν κανονική, σύμφωνα με τους διαιτητές. Εγωρακάκης. Ο Μοτσάρης είναι κοντά του ο Δημητριάδης, θα του δώσει το screen. Μαλαβλή και εκτός από τα... τον Δεμάδη. 4-4 τώρα για τους φιλοξενούμενους. Γιαννόπουλος θα το πάρει από εκεί για να προλάβει και το ρολόι. Δημητριάδης το μακρύνο επιθετικό rebound. Ο Λιχρονόπουλος κοντραστεί ψηλότερους αντιπάλους. Επέλεξε να αφήσει, Γρηγορακάκης. Ο Τσάρης τώρα σηκώθηκε. Δέχτηκε το φάουλ από τον τον Βουνησία, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Γιατί συμμετείχε και ο Δεμάντες στην άμυνα. Ο Τσάρης ευσοχή στην πρώτη. 28-31. Ο
Κουτσάρης. Εκεί ο Βασάρης δεν βρίσκεται κάποιος. Τρεις πόντους από τον Γιαννόπουλο. Δεν βρίσκει στόχο. Έχουμε φάουλ τώρα και από την άλλη πλευρά. Θα νοιάσει την επαναφορά. Ο Βουνισέας Λεδεμάδης εκτελεί για τρεις. Βρήκε στο χώμος ο Πολυχρονόπουλος. Από κοντά ο Γρηγορακάκης δεν μπορούσε να σηκωθεί να εκτελέσει καθώς τον παρεμπόδισε αντικανονικά ο Δεδεμάδης. Γρηγορακάκης τώρα στη γραμμή. Υπερθυμίζω 28-31 το σκορ, 28-32 τώρα. Μέσα και η δεύτερη, 28-33. Τζανιάς κατεβάζει για τους άσπρους. Πάει ο Βουνισέας με το δεύτερο σκριν. Θέλει συνεργαστεί με τον Ψηλό. Αλλά η μπάλα τελικά είναι για τους Blazers Pistons. Εδώ οι φιλοξενούμενοι, οι κυπαδούχοι, με συγχωρείτε. Σηκώνεται από την κορυφή ο Δημητριάδης, δεν βρίσκει στόχο αυτό το τρίποντο. Δεδεμάδης τώρα. Είναι δυναμικά ο Πολυχρονόπουλος, έκλεψε με φάουλ όμως. Το νούμερο 2 αυτό για τους Brothers Brickers. Καύκας επιστρέφει το μάτι για τους άσπρους, όπως και ο Ζώτος για τους φιλοξενούμενους. Ζανιάς θα εκτελέσει. Μαζέψε ο Δημητριάδης. Πάσα στη γωνία για τον πιστεύω ο Γρηγοράκης. Πήρε την μπάλα, η οποία θα κυλήσει εκτός. Η καλοσύνη παραμένει στα χέρια των Brothers Brickers. 9 δευτερόλεπτα τώρα έχουν για την επίθεση τους φιλοξενούμενοι. Ο Πολυχρονόπουλος θα εκτελέσει από τα 6.75. Και ο Βαρακάκης είναι εκεί για να ανανεώσει. 9.14 τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ζώτος στο νέο τρίποντο. Για καταλήξει όμως και σε αυτό. Γρηγορακάκης ξανά είναι εκεί για να γραπώσει την μπάλα. Και θα κερδίσει το φαουλ από τον Καφκά. Και θα πάει έτσι τώρα και πάλι στην γραμμή των βολών, εκεί που νωρίτερα διαμόρφωσε το 28-33 με τις δύο ελεύθερες εύστοχες βολές του. Θα βάλει την πρώτη και πάλι, 28-34. Θα βάζει και τη δεύτερη με το 28-35. Αρβανίτης. Μένει πάνω το Δημητριάδης, είναι άστοχο το δίποντο. Πολυχρονόπουλος αφήνει στον Ζώτο. Και πάλι Πολυχρονόπουλος στέγεται στο ένα πόδι, αστοχή και αυτό στην προσπάθειά του, δεν αλλάζει το 28-35. Παυλόπουλος στον Αρβανίτη. Ακινδυνευμένη πάσα, το κατάλαβε και ο ίδιος, όμως η μπάλα με κάποιο τρόπο παρέμεινε στους άσπρους και ο Ρίζος θα βρει το καλάθι.
εδώ 30-35 χέρι εδώ οι Buzzer Eaters. Ήταν την μπάλα να μένει στην κατοχή τους. Ζώτος τσεκάρει γύρω του ο Δημητριάδης και αποφάσισε να εκτελέσει ο ίδιος. Ζώτος ξεραπώνει και πάλι μέσα στη γωνία. Ο πιστεύος θα εκτελέσει και θα βρει και στόχο. 30-38. Ρίζος. Φάουλ η μπάλα στο πλάι. Κούμπησε ο Ζώτος και πάλι στην επαναφορά οι Buzzer Eaters. Τον Κάφκα αυτή τη φορά να βάλει την μπάλα μέσα. Ζανιάς πήρε. Πίσω από την πλάτη, ωραία, θα κρατήσει ο Ζανιάς και θα βρει και εξαιρετικά τον Αρβανίτη που έκοψε. Πολύ ωραίο καλάθι. 32-38. Γίνει το πλέψιμο τώρα από τον Ρίζο. Παίρνει στην άλλη πλευρά, κατεβάζει το χέρι του ο Πίλτσης. Ζεδιά η αντιαθλητικό παίκτης των γηπεδούχων. Έχουμε δύο βολές, είναι απλό το φάουλ. Έφτασαν στο καλάθι. Τον Γρηγορακάκη να γράφει το 32-40 και να πηγαίνει στο συνοχτό πλέον την ομάδα του. Λανιάς. Έχει την μπάλα. Είναι το κλέψιμο. Ζώτος θα κρατήσει. Έβρισκε όμως τον Γρηγορακάκη. Διορθώνει μια άσπρη. Και ο Παυλόπουλος. Ρίζος παίρνει τα βήματα και πάλι στον Παυλόπουλο η μπάλα ανενόχλητος, έχει χρόνο να σημαδέψει, δεν θα έχει κάνει όμως την ευκαιρία του. Κύριε μου, τώρα είναι όμως τα πράγματα. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση, φιλοξενούμενη, για ένα τρίποντο άστοχο τον πιστεύω. Κάφκας αφήνει στον Ζανιά, θα σταθεί εκείνος, θα σημαδέψει, αλλά εντελώς αστοχά θα εκτελέσει. 32-40 παραμένει το σκορ. Έχουμε νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς. Ο Βγενόπουλος επιστρέφει για τους Brazzers Brichters, ενώ από την άλλη έχουμε το Δεμάδι και πάλι στο παρκέ, όπως και τον Βουνισέα. Μίλτσις. Πήρε ο Ζώτος και εκτέλεσε κατευθείαν. Παυλόπουλος αφήνει στον Ρίζο. Ρίζος έχει όρθει το βλέμμα του, τσεκάρει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Ο Πίλτσης προσπαθεί να τον παρενοχλήσει. Κλείστηκε από δύο τώρα ο Ρίζος. Και τελικά έγινε και το φόλο από τον Πίλτση, ο οποίος έπαιξε. Έδωσε λίγη περισσότερη ενέργεια από όσο χρειάζονταν στην άμυνα. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους Brazzers Brichters, γι' αυτό και είναι ήδη στημένος στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Ρίζος. Yeah. 33-40. Yeah. Πάνε την δεύτερη, μαζεύει ο Δερβάκος. Σε φτάει η διαφορά. Μίλτσις. Πάσα έξω στον Γενόπουλο. Και πάλι ο Πίλτσης αφήνει στον Ζώτο τα δευτερόλεπτα για την επίθεση.
Οι ενόπλες εκτελέσεις από το πλάι δεν είναι εύστοχο το σου. Καλή αντίδραση όμως εδώ από τον Ζώτο. Αλλά καταλήγει εκτός και κατοχή. Είναι τελικά για τους buzzer eaters, όπως λέει ο ρέφερι. Επιμένει στην απόφαση τους οι διαιτητές. Παυλόπουλος κατεβάζει. Συμπαίκτη, έκλεψε την μπάλα ο Ζώτος. Τρία άτομα πίσω στην άμυνα των άσπρων. Καυκασπίδηξε και μπροστά από τον Ζώτο. Εμπόδισε να εκτελέσει σωστά, όμως κρατούν την μπάλα στους Φίλτερς. Φίλτσις ανάμεσα από δύο, καθαρό κόψιμο από τον Κάφτα. Αναμένει το 33-49, δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των φιλοξενουμενών. Ενόπουλος, η μπάλα στον Ζώτο τώρα. Θα εκτελέσει τα 6 κοντό σου, την μπάλα στο σίδερο. Παίρνει ο Παυλόπουλος, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Δεμάδης. Παυλόπουλος. Άφησε στον Κάφκα. Κρατάει ο Κάφκας και αφήνει τώρα στον Ρίζο. Προσπαθεί αυτός να φτάσει κοντά. Αυτό όμως το φάουλ από τον Πίλτσι. Πέρασε εκτός ο Πίλτσις. Άστοχη πρώτη βολή του Ρίζου. Δεν αλλάξε αυτό το 33-40. Τώρα την δεύτερη αστοχή βολή. Συμπαίκτη, βαλέφτασε στον Ριβάκο. Μια δευτερόλεπτα ακόμα. Γενόπουλος από κοντά, ο Κάφκας είναι εκεί να του κλείσει το φως. Τελειώνει ο χρόνος, ανανεώνεται όμως τώρα το σούτ του Ριβάκου. Ο Δεμάδης, ο Μαρκιόπολης, ο Γενόπουλος συνεχίζεται η δράση. Και ο Παυλόπουλος έφτασε κοντά, δε σκόραρε. Μια ευκαιρία με Βουνισέα, θα χάσει όμως την μπάλα από τα χέρια του. Γιαννόπουλος φεύγει στην άλλη πλευρά, ανοιχτό γήπεδο, σαν σε προπόνηση θα σκοράρει. Για το 34-42, 20 δευτερόλεπτα όλα για τους μπαζερίτες. Ο Δεμάδης φύγει στον Ρίζο, 13 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Ρίζος έχει χώρο και χρόνο για να εκτελέσει. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι, Πολυχρονόπουλος. 3-2 θα πετάξει την μπάλα, προλαβαίνει, αλλά το τελείωμά του δεν είναι καλό. Βαλοραχώθηκε και από τον χρόνο. Και έτσι το 34-42 παραμένει στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο του μάτς, 34-42 το σκορ. Μέσα στους Φίλτερς διατηρούν το προβάδισμά τους. Μόλα είναι για τους γηπεδούχους τώρα. Παυλόπουλος θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. 36-42. Γενόπουλος. Ο Μπότσαρης άφησε τώρα στον Δρυβάκο. Πάλι η πάσα πήγαινε για τον Μπότσαρη, δεν την κατάλαβε εκείνος. Ρίζος φεύγει στον ευνηδιασμό, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι όμως. Και στη συνέχεια ο
Ο Ρίζος είχε περάσει εκτός. Έφυγε η κατοχή. Πάει στις πράσινες μπλίκτες τώρα. Μητριάδης. Ο Νόπουλος τώρα οργανώνει. Πάει κοντά το Δρυβάκο. Θα του δώσει το screen. Ο Μητριάδης πήρε. Ξέφυγε από ένα, ξέφυγε και από δεύτερο. Έφτασε κοντά. Δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κατοχή παραμένει στις Blazers Pictures. Έχουν και κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων για κάποιο φάουλ. Συνεχίζεται κανονικά όμως το μάτς, 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Πολυφωνόπουλος άστον Δημητριάδη, πέρασε ωραία, πάσα για τον Δρυβάκο, 4 δευτερόλεπτα. Βρίσκει το χέρι του αντιπάλου του ο Καφκάς. Έκανε το φάουλ τώρα που θα στείλει στις βολές. Με Φώτη Δρυβάκο. Αυτό μάλιστα είναι και το τρίτο φαουλ του Καφκά. Έξω πρώτη βολή. Τέλει την δεύτερη τώρα, θα τη χάσει και αυτή. Για με τον εαυτό του 36-42 παραμένει το σκορ. Βλόπουλος ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει κοντά. Το τελείωμα του όμως δεν είναι καλό. Δρυβάκος προστατεύει την μπάλα. Ψάχνει επιλογές, θα αφήσει τώρα στον Πολυχρονόπουλο. Παρά δεν λίγο να μπερδεύσουν εκεί η δημιουργία της Πολυχρονόπουλος. Έφτασε όμως μέχρι την άλλη πλευρά μόνος του Πολυχρονόπουλος για το 36-44. Αυτό η Brazil Pictor. Σιανιάς. Σπίγμα για φαουλ τώρα από τον Βγενόπουλο. Στην επαναφορά ο Ρίζος αφήνει στον Βουλισσέα. Αλλά πήγε στον Κάφκα, ο οποίος παίζει με πλάτη, γυρίζει. Δεν βρίσκει στόχο, ο Δημητριάδης παλεύει να σώσει. Δεν τα κατάφερε όμως. Καφκάς. Εκτελέσει για τρεις. Είναι το σουτ. Περιμέναν 3 δευτερόλεπτα, γι' αυτό και αναγκάστηκε να εκτελέσει γρήγορα ο Καφκάς. Δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα όμως αυτό το σουτ και παραμένει το 36-44. Περιμένει κάποιον, έχει προαργήσει στην επίθεση τώρα η Brazil Pictors. 2 δευτερόλεπτα, ένα θα πρέπει να εκτελέσει ο Μπότσαρη. Δεν είχε το ρολόι. Και έτσι το έμενε πάλι στα χέρια. Δεν φώναξε και κανείς από τον πάγκο αυτό. Αυτό λέει και ο Δημητριάδης τώρα στους παίκτες του, ότι έπρεπε να τους ενημερώσουν ότι τελειώνει ο χρόνος. Δανιάς. 7 και 18 ακόμα για το τέλος. Κάνει το βήμα στο πλάι, εκτέλεση ήταν για 3, για 2 ήταν τελικά. Ας το πούμε στο shoot, μάχες εκεί με αυτοθυσία και οπινησίας, αλλά έκλεψαν οι Brazil Pictors. Ο Τσάρης κάνει την αναστροφή, κάνει και το βήμα πίσω, είναι αδύναμο όμως το τελείωμα του. Σανιάς. Κάνει το φαουλ ο Μποτσαρής, σταματάει και έτσι την επίθεση των μπαζερίτερ. Βαρβανίτης και Δεδεμάδης τώρα στο μαζί για τους άσπρους. Ενώ επιστρέφει και ο Γρηγορακάκης για τους φιλοξενούμενους. Δεδεμάδης, ο Μισιάς τώρα. Αλλά παραμένει στους γηπεδούχους. Σε Δεμάδης ψάχνει συμπαίκτη για να βάλει την μπάλα μέσα. Πήρε ο Ρίζος, ο οποίος ήταν κοντά του. Ρίζος κρατάει τώρα, περνάει πάσα στον Κουνησέα. Κάνει το κόψιμο ο Ρίζος, θα επιχειρήσει την εκτέλεση. Ο Κουνησέας κρατήθηκε την μπάλα στο καλάθι για το 38-44. Yeah.
Γιαννόπουλος φύγει στον Μποτζάρη. Πάλι Γιαννόπουλος. Ο Ρακάκης. Ο Πολυχρονόπουλος, 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μπράζιου Πίχτερς. Δημητριάδης εκτελεί για να προλάβει το χρονόμετρο. Δεν βρίσκει Στεφάνη την προσπάθειά του. Τελευταία 6 λεπτά στο ματ. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Γιαννόπουλος στο κατέβασμα του Ζανιά. Τα 2-9 για εκεί. Δημητριάδης τώρα βγήκε στην άμυνα. Γουνισέας. Καλή άμυνα το Γρηγορακάκη. Ο οποίος θα πάρει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ρίζος έμεινε κοντά του, δεν μπορούσε να τον σταματήσει. 38-46. Αρβανίτης. Κύριο Δεδεμάδης. Στις 9 τώρα, στα 9 δευτερόλεπτα. Έχει το φαουλ από τον Γιαννόπουλο. Μάτσο πιστεύω τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πήρε ο Δεδεμάδης. Ζανιάς δίπλα τους, αυτόν πήγε η μπάλα. Περνάει ωραία. Από τον πιστεύω φινεί έξω στον Αρβανίτη για να εκτελέσει, γιατί είναι αυτός. Η αλήθεια είναι ότι ο Αρβανίτης έχει κάπως η ώρα να χάνει. Θετικά. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το μάτς. Ωστόσο στην συνέχεια εξήγησε για λίγο. Δημητριάδης πήγε στην πορεία της μπάλας ο Γιαννόπουλος. Ο πιστεύος μας χωρέται και πήγε στημένη μπάλα στα χέρια του. Γρήγορα Κάκη στην συνέχεια θα στοχίσει από κοντά. Ήρθε κανονικά το παιχνίδι με τον Ζανιά. Λώνει τα χέρια στην μπάλα ο Πολυχρονόπουλος, δεν έκλεψε. Ζανιάς κρατάει και θα πάρει και το τρίποδο τώρα, είναι κάτω το σουτ. Δημητριάδης. Πολυχρονόπουλος. Δημητριάδης αφήνει στα δεξιά στον Μπότσαρη. Δεν πήγε κάποιος πάνω του, αλλά δεν είναι καλή και η εκτέλεση από τον Μπότσαρη. Αρβανίτης, Γουνισέας αφήνει έξω. Ο Δεμάδης δεν πήρε κάποιο σουτ. Τώρα στο μετά την τρίπλα αφήνει στον Γουνισέα. Το δεύτερο λεπτά κίνηση ζητούν από τον πάγκο των Buzzer Eaters. Αρβανίτης, πρέπει κάτι να εκτελέσει. Ο Γουνισέας θα το κάνει από κοντά, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Ο Πολυχρονόπουλος και πέρασε ωραία πάσα για τον πιστεύω. Μποτσάρης και πάλι πιστεύω θα εκτελέσει εκείνος. Έρβολο όμως. Σώτος και Άγγελος Τρυβάκος επιστρέφουν στο μάτς τώρα. 3-36 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 38-46, απόσταση 8 πόντων στο μάτς. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από πλευράς Buzzer Eaters και αν θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το προβάδισμά τους και να διαχειριστούν καλά αυτά τα τελευταία λεπτά οι Buzzer Eaters. Ζώτος. Πυροδρυβάκος και εκτέλεσε. Δεν το βάλε ούτε αυτός. Το Δεμάδης αρκετά αυτό και οι δύο ομάδες το 10 λεπτό. 4-4 πρώτο με το σκορ μέχρι στιγμής. Ρίζος θα το βάλει από την κορυφή. 41-46. Στο μείον 5 πλέον οι Buzzer Eaters. 2-38 ακόμα για το τέλος. Ζώτος. Πιέζουν παντού οι άσπροι. Ζώτο στα 10 δευτερόλεπτα. Πολυχρονόπουλος κοιτάει το σκήνα από Γρηγορακάκη. Τώρα θα πάει μπαλά σε εκείνο. 3 δευτερόλεπτα. Ζώτο θα εκτελέσει. Δεν μπαίνει το καλά. Τρυβάκος όμως μαζεύει. 1-14 επίθεση. Πολυχρονόπουλος παίρνει τα βήματα. Φτάνει κοντά και σκοράρει με το lay-up. 41-48.
πολύ σημαντικό καλάθι. Ο Πολυχρονόπουλο που πάει στους 7 και πάλι την ομάδα του. Στο τελευταίο δίλεπτο, στο οποίο πήγαμε τώρα. Ζανιάς. Πήρε ξανά από τον Πουνησέα. Βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει. 44-48. Αρνούνται να παραδοθούν οι γηπεδούχοι. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα. Ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει δίπλα του. Όμως και πάσα ο Ζανιάς. Και μένουν 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Brazzers Pictures. Ο Πολυχρονόπουλος είναι στην επαναφορά. Ο Δρυβάτος με συγχωρεί. Τώρα ο Πολυχρονόπουλος θα πάρει το τρίποντο. 44-51. Πολύ μεγάλο σουτ του Πολυχρονόπουλου, εκτελεί το 46-75 και βάζει και πάλι στο σύν 7 την ομάδα του. Θέλει να βρει ένα γρήγορο καλάθι της Ζανιάς, δεν θα τα καταφέρει από το lay-up, όμως έχει ευκαιρία να φέρει τους δύο πόντους από την γραμμή των Βολών. Πάει στη δεύτερη. 45-51. Σότος. Το δεύτερο λεπτό ακόμα για το τελευταίο λεπτό. Ο Βορακάκης. Ο δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Ο Πουνησέας έχει απλώς το χέρι του. Και θα κάνει τελικά το φάουλ που είναι το τέταρτο για τους buzzer eaters. Αλλά στον Γενόπουλο. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σότος. Στα 6 θα εκτελέσει για 3, το χάνει. Ίσως μάζεψε 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζανιάς. Θέλω να βρουν ένα γρήγορο καλάθι τώρα οι άσπροι. Ίσως. Γίνεται το φάουλ, είναι το πέμπτο. Συμπληρώσαμε ομαδικά τώρα από τους φιλοξενούμενους και ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους για τους buzzer eaters. Ο Ρίζος πάει στην γραμμή. Εκμετάλλευση και αυτή η πρώτη βολή. Κάθε πόδος μετράει από εδώ και πέρα. Το ξέρει καλά και ο ίδιος ο Ρίζος. Βάζει τη δεύτερη. 46-51. Βάκος. Πάνω το Αρβανίτης που κάνει το φάουλ, είναι το τέταρτο. Τελευταίο που θα αναδώσει οι buzzer eaters. Κύλησαν πολύτιμα δευτερόλεπτα. Έχουμε δύο βολές τώρα για τον Ζώτο. Είναι το φαουλ του Βουνησέα. Παίρνει εκτός. Μέσα η πρώτη βολή. 46-52. Τέλει εύστοχα και την δεύτερη, 46-53. 6 πόντι της διαφοράς. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Αρβανίτης. Αφήνει στον Δεδεμάδη. Δεν εκτελούν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Τώρα ο Δεδεμάδης θα πάρει ένα δύσκολο σουτ. Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Brazzers Pictures, οι οποίοι θα πάνε πλέον στο 5-5, ενώ από την άλλη οι buzzer eaters θα γνωρίσουν την ένατη ήττα τους και θα πέσουν στο 2-9.